θέλω να σου πω στα Ματίνα ότι ο Γιώργος Μπόγρης δίνει πολύ σπάνια συνεντεύξεις σε ψυχαγωγικές εκπομπές. Ωστόσο, ο ίδιος έχει απασχολήσει πάρα πολλές φορές τις εκπομπές μας για την προσωπική του ζωή, ιδίως στο παρελθόν, όταν στα 21 του χρόνια ήταν μαζί με την Έλλη Κοκκίνου. Και δεν το έκρυβε, ήταν και πολύ ευτυχισμένη. Έζησα, νομίζω, ένα πολύ φλογερό έρωτα. Για 7-8 χρόνια περίπου. Και μάλιστα τον ρωτώ για εκείνη την περίοδο και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η απάντηση, η ανατρεπτική που δίνει για όλο αυτό που ζούσε τότε. Το ρωτάω φυσικά για την πορεία του την αθλητική. Πάντως πρόσφατα έγινε αυτόπτης και αυτίκος μάρτυρας μια συνάντησή του με την πρώην σχέση του Έλλη Κοκκίνου σε μια βάπτιση που ήσουν και εσύ καλεσμένοι. Έλα. Και τους είδα να μιλάνε πολύ γλυκά και ζεστά. Αυτός δηλαδή δεν υπάρχουν. Ήταν καλεσμένος. Λέβαια. Η Δήμητρα Λαζαράτου είναι η καλύτερη του φίλη, από τις καλύτερες του φίλες που βάφτισε το παιδάκι. Εντάξει, εγώ είπα να μην το πω, αλλά καλά κάνεις και το λες, γνωστό είναι. Αλλά συναντήθηκαν εκεί, μίλησαν πολύ όμορφα και φάνηκε ότι δεν έχουν κρατήσει κρατούμενα και αποθυμένα. Δηλαδή έχουν χωρίσει όμορφα. Ναι, και ο Γιώργος είναι και αυτός ο άνθρωπος, όπως και η Έλλη, που νομίζω ότι δεν έχουν και κανένα λόγο. Έζησαν κάτι πολύ όμορφο το οποίο έκλεισε. Τι κάνει τώρα, πού είστε. Να κάνει όλες τις σχέσεις, παιδιά, πολιτισμένα, όμορφα και να τον βλέπεις τον άλλον και να χαίρεσαι. Κάνει τον μπάρμαν. Λοιπόν, όχι, είναι δικό του το μαγαζί, είναι στην Αργυρούπολη, τον Γκάουτσο. Είναι ένα φανταστικό μαγαζί. Ωστόσο, συνεχίζει να παίζει ακόμα. Βρίσκεται στον Απόλλωνα Πατρών. Μας λέει για την πορεία του, για την καριέρα του, αν τον έχουν βρήσει, αν του έχουν πετάξει στο γήπεδο αντικείμενα, αν έχει κινδυνεύσει. Α, ναι. Λέει πραγματικά πολύ πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Και αυτό απίστευτο, γιατί συνήθως τον Botox το έχουμε συνηθίσει για... ως μέσο αντιγύρασης. Να, που τελικά για την πραγματική του χρήση που είχαμε μάθει ότι στα αρχή ήταν για άλλους λόγους, ακούμε κάποιον που τον βοήθησε. Γιατί δεν μπορούσε, ναι. Λέει και για να σταματάνε τον υδρότας της μασχάλης, ναι, ξέρετε. Ναι. 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 Δεν μπορούσε να χρησιμοποιήσει καθόλου το χέρι του και αυτό τον έκανε να θέλει να σταματήσει το μπάσκετ και μας περιγράφει πώς έφτιαξε το χέρι του ενώ γύρισε όλη την Ευρώπη και τι τον έκανε να αλλάξει γνώμη και να συνεχίσει για κάποια χρόνια ακόμα την καριέρα του. Πάμε να τον ακούσουμε. Never made it as a wise man. I couldn't cut it as a poor man stealing. Βρισκόμαστε στο καφέ μπαρ που έχει στην Αργυρούπολη. Τέλεια. Εδώ και πόσο καιρό υπάρχει αυτό το μαγαζί? 1,5 χρόνο περίπου. Πώς πήρες την απόφαση να κάνεις αυτό το επιχειρηματικό βήμα? Ερχόμενος από την Ισπανία το 21 το καλοκαίρι, μετά από μια εξαετία λίγο σπαστή με το διάλειμμα του Ολυμπιακού, αποφάσισα ότι okay, στα 33 μου πολύ δύσκολα θα ξαναφύγω έξω. Δεν το ήθελα κιόλας, με είχε κουράσει πολύ. Πήρα μια απόφαση προσπαθώντας να χτίσω την επόμενη μέρα. Ανακαλύπτω ότι έχω ξανακάνει το χόμπι με επάγγελμα και είμαι πολύ τυχερός. Είσαι από τους αθλητές που έχεις αλλάξει πάρα πολλές ομάδες. Ισχύει. Έχω παίξει σε όλες τις ελληνικές, πλέον του Ηρακλή. Και έχω παίξει και σε τρεις ομάδες στην Ισπανία. Με έχουν βρήσει όλοι, αλλά με έχουν χειροκροτήσει και όλοι, και αυτό είναι πάρα πολύ σπάνιο. Και από την άλλη, έχω γνωρίσει ανθρώπους ζωής που, άμα δεν είχα μπει σε αυτό το κόνσεπτ, δεν τους γνώριζα ποτέ. Έχεις τύχει σε περιστατικό βίας? Έχω τύχει, εντάξει, τώρα θυμάμαι μια χρονιά να μας πετάνε πράγματα. Μέχρι και μαχαίρια πετούσαν μες στο γήπεδο. Γενικότερα, μια τρομοκρατία να υπάρχει, το έχω ζήσει. Ναι. Έχεις περάσει δύσκολα με προπονητή? Δύσκολα έχω περάσει γενικότερα με προπονητή. Γιατί έχω το κακό ότι ό,τι καταλαβαίνω και βλέπω, μου αρέσει να το λέω. Ο αθλητισμός έχει την οτροπία ότι οι αθλητές δεν πρέπει να έχουν άποψη γενικότερα. Το οποίο δεν με εκφράζει καθόλου και υπήρχαν διάφορα μπιφ μέσα στην καριέρα μου. Θυμάσαι το πρώτο συμβόλαιο? Το πρώτο μου συμβόλαιο ήταν στον Ελυσιακό. 14-15 χρονών όταν ήρθα από τη Θήβα. Το οποίο πληρωνόμουν μια τυρόπιτα και μια πορτοκαλάδα, ήταν τραγικό. Εντάξει, μου είχαν ένα σπίτι, μου είχαν το εστιατόριο και το χατζηλίκι μου, παιδί μου, αυτό εννοώ. Και μετά το αμέσως επόμενο, στα 19, που πήγα στον Παναθηναϊκό για μια διετία και πήρα λεφτά, τα οποία ξεκίνησα να κάνω την πρίκα μου. Εντάξει, ήταν χαοτική η διαφορά, δεν το συζητώ. Με το πρώτο μισθό πήρα αυτοκίνητο. Πριν με το πρώτο μισθό, οριακά έπαιρνα το μηνύο τέτοιο για το λεωφορείο. Μέχρι τώρα έχει υπάρξει στιγμή που να σκεφτείς ότι εδώ σταματάω? Είχα ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ από το 19 με ένα θέμα στον ώμο μου. Είχε μπλοκάρει ένα νεύρο κάπου και είχα μόνιμο πόνο 24 ώρες. Δεν μπορούσα να τεντώσω το χέρι, δεν ήρθε καθόλου και τα 2-3 δάχτυλά μου. Δεν μπορούσα να ανταπεξέλθω στα επίπεδα που θέλω και αυτό δεν με ευχαριστούσε. Ταξίδεψα όλη την Ευρώπη, δεν μπορούσα να βρω λύση. Δεν είναι κάτι το οποίο ήταν χειρουργήσιμο. Με έκανε καλά η ομάδα του Απόλλων Πατρών. Η λύση που βρήκαμε είναι κάτι τελείως σκουλό, το οποίο δεν το είχα ξανακούσει. Κάναμε Botox. Και ουσιαστικά το Botox χαλάρωσε όλους τους μυς σε αυτό το κομμάτι και ελευθέρωσε ξανά την κίνησή μου. Αυτό έγινε επειδή έσφιγγα πολύ τα δόντια μου.
και είχαν γεμίσει γαλακτικό οξύ, σκαλινή μίσμη και όλα αυτά. Και είχε αλλάξει θέση όμως μου για να προστατεύσει αυτό το κομμάτι. Φαντάζομαι ότι κοιμάμαι ένα μασελάκι τόσο τώρα. Το οπότε είχα φτάσει στο αμήν να το σταματήσω, αλλά στο αγοριού σου το κάμπ αλλάξαν όλα, να σου πω την αλήθεια. Γιατί έχω πάει στο κάμπ στη Χαλκίδα και με ρώτησε ένα κοριτσάκι στα δύσκολα ποιοι ήταν εκεί πάντα για εσάς. Και γύρισα συνέστηση στην κερκίδα που λες και είδα τον πατέρα μου. Που από 13 χρονών, 14 με πήγαινε στην Αθήνα πάντα σε μια γωνίτσα χωρίς να παίρνει θέση για τίποτα, απλά με την παρουσία του να στηρίξει. Και μου έσκασε ένα flashback τρομερό και άρχισε να κλαίω μπροστά στα μωρά. Και φεύγοντας από εκεί, ουσιαστικά πήγα και είπα στο μάνατζερ μου: τι να σου πω, στην Πάτρα είμαι καλά. Τους αγαπάω, με αγαπάνε, δεν θέλω κάτι τοξικό. Ό,τι χρήματα έχουν, θέλω να πάω να παίξω. Και έτσι συνέχισα να παίζω. Που ξέρεις, και πήγα γιατί μου ήταξε στην Αγρίδα ο Νικόλας. Αλλιώς δεν θα πήγαινα στη Χαλκίδα. Αλλά βλέπεις, το ένα φέρνει το άλλο. Φάγατε. Βέβαια, αυτό έλειπε, αφού είναι Μερακλής. Κεφάλαιο διατροφή. Ναι. Σε απασχόλησε όλα αυτά τα χρόνια. Έχω μεγαλώσει όλα μου τα χρόνια στην καριέρα μου με ψητό κοτόπουλο και μπρόκολο. Τα σχόλια περί ύψους, πώς τα διαχειρίζεσαι? Αχ, έχω κουραστεί. Αυτό το κατέβα να φάμε και το τι καιρό κάνει εκεί πάνω φτάνει. Πραγματικά βάλετε λίγο φαντασία και λάτε με κάτι διαφορετικό. Το γεγονός ότι μεγάλωσε ένα σπίτι με τρεις αδερφές και μία μαμά σε έχει βοηθήσει να κατανοείς τις γυναίκες, στις δικές σου προσωπικές σχέσεις καλύτερα? Με έχει βοηθήσει πολύ στο να σέβομαι, να εκτιμώ και να ξέρω τι σπάνια πλάσματα είστε. Στα πολύ νεανικά σου χρόνια, απασχόλησες πολύ έντονα με την προσωπική σου ζωή. Πώς ήταν εκείνη η περίοδος για σένα? Ήταν μια περίοδος που νόσα φανταστικά στη ζωή μου. Υπήρχαν και πάρα πολλά μίντια. Σε πολέμησαν γι' αυτό. Τον άκουγα εγώ ότι ναι, πώς προπονητές θα σε εμπιστευτούν και δεν είσαι συγκεντρωμένο στο άθλημα. Τα ακούω, βερεσέ. Είμαι πολύ χαρούμενος που φύγα από αυτή τη χώρα και ξαφνικά από εκεί που όλοι μπορεί να με κρίνανε, ξαφνικά έγινε πιο αγαπητός. Έχω τύχει επειδή είμαι αλέγκρο παιδί και γενικότερα δεν έχω τη μιζέρια στη ζωή μου. Να είμαι εδώ και να λέγανε ένα σόβαρος. Να πάω στην Ισπανία και να λένε αυτός είναι χαρά Θεού, μας φτιάχνει τα αποδυτήρια, όλοι ένα τέτοιο παίχτη θέλουμε. Ξαφνικά και οι Έλληνες το γυρίσουν τον μπιφτέκι και να αρχίσουν να λένε τι ωραίος τύπος ο Γιώργος. Δεν άφησα ποτέ τη δουλειά μου και την άποψη του κόσμου γενικότερα να με επηρεάσει σε αυτό που θέλω να κάνω. Η δημοσιότητα αυτή με βοήθησε, γιατί μετά από ένα σημείο σταμάτησα να δίνω σημασία και απλά περνούσα καλά και έκανα πάντα αυτό που με γέμιζε.